τέτοια, όλο το διάλειμμα. Ο Στάθης μας έχει τρελάνει. Το Στάθη, ο Στάθης έχει παραλύσει πια. Λοιπόν, να δεις, με το Στάθη γνωριζόμαστε πολύ πριν από το Survivor. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ωραία. Να πούμε τώρα αυτά που αφορούν στο Survivor. Ο Νίκος ο Παρτσόλης είναι μαζί μας και θέλω να μου απαντήσεις. Ο Νίκος ο Παρτσόλης θα κάνει όλα. Τα κάνει όλα, επειδή έχει το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσω λίγο με τον Πρίαμο και να μου πεις τη γνώμη σου τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο εκεί. Ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς τι μας πει στο διάλειμμα. Ναι, ότι είναι, το λέω κι εγώ, δεν έχω. Σ' ακούμε. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο Μάριος είναι. Έτσι όπως εσύ τον έχει ζήσει και είδες και κάποια πράγματα εκτός κάμερας. Πολύ στρατηγικός. Πονηρά στρατηγικός. Αγωνιστικά, σαφώς δεν θέλει δυνατούς παίκτες μέσα στο παιχνίδι, να φύγουν με όποιον τρόπο. Με τον Στάθη τον έδιωξε με έναν τρόπο που τον χτύπησε στο ευαίσθητο στο σημείο. Σημείο. Εκμεταλλευόμενος όμως δεν είσαι μόνο εσύ, εκμεταλλεύτηκε και την ελευθερία. Χειραγώγησε την ελευθερία. Επειδή ξέρει την αδυναμία που του έχει, την χειραγώγησε για να έρθει να κάνει αυτό. Θεωρώ ότι και με άλλους παίκτες δυνατούς με τους οποίους κάνει παρέα και με αυτούς θα έρθει σε ρήξη όταν προχωρήσει το παιχνίδι. Όπως όποιος είναι δυνατός και κάνει παρέα, π.χ. ο Σάκης, εγώ θεωρώ ότι ίσως έρθουν και σε ρήξη κάποια στιγμή. Αυτό βλέπεις να έρχεται. Ναι, στο μέλλον. Ακόμα δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, ακόμα είναι ομάδα για να προχωρήσουν. Όταν όμως και στο ατομικό, όταν θα πάει και πιο μετά. Θα το δείτε ότι μέσα θα πέσω. Σχετικά με τις σχέσεις που αναπτύσσει με κάποιες κυρίες μέσα στο παιχνίδι. Έχει έντονο το ταπεραμέντο ο Μάριος, η αλήθεια είναι. Ωραία απάντηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ταπεραμέντο αυτό. Τρελαθούμε. Ωραία, μπορεί να είναι εγωιτευτικός για κάποιες, αλλά το θέμα είναι πώς αντιδρά. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μια αντρική συμπεριφορά αυτή που είχε και με την Καρολίνα και με την Ελευθερία. Ένιωσε κάτι για την Καρολίνα, συγγνώμη, θα σκάσω, μπορείς να μου πατήσεις. Εγώ επειδή δεν ήμουν κοντά με τον Μάριο, δηλαδή να έχουμε συζητήσεις, εγώ έμαθα το τι συνέβαινε ακριβώς με την Καρολίνα όταν βγήκα έξω. Δεν είχα ιδέα το τι γίνεται μέσα. Επειδή είμαστε στις κάμερες και όλα αυτά μαζί, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καθόμαστε με παρέα και να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Με το που κλείσει η κάμερα, πάμε. Δεν είναι ότι είμαστε μαζί, συνεχίζουμε και καθόμαστε μαζί. Θεωρείς ότι μέσα στο κομμάτι της στρατηγικής. Πιο πολύ αυτό μπορεί να σε απαντήσει. Εσύ μας περιγράφεις ένα που ήταν παίκτη. Μαζί, που ξέρει και τις δύο τις μεριές, και από την Πότη μεριά και από τον Μάριο. Είναι φίλος και με, με τους δύο, νομίζω. Ισχύει. Οπότε αυτός θα έχει περισσότερη άποψη. Μας παρουσιάζει έναν παίκτη ο οποίος έχει στρατηγική και πρόγραμμα. Ξεκάθαρα. Θέλει να κερδίσει. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Θέλει να βγει νικητής. Άρα και οι σχέσεις του με την Καρολίνα και μετά με την Ελευθερία είναι μέσα σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόγραμμα και μετά να ρισκάρει την εικόνα του προς τα έξω, να εκνευρίσει τον κόσμο. Δεν ξέρει. Μάλλον δεν θεώρησε ότι θα ρισκάρει την εικόνα του και δεν θεώρησε ότι θα πάρει τέτοια έκταση. Γιατί δεν έχει ιδέα το τι έχει γίνει έξω με το θέμα Καρολίνας. Ότι έχει ελευθερία πριν τώρα. Δεν περίμενε να έρθει η ελευθερία μέσα. Πολλά πράγματα. Όταν μπήκε η Ευρυδίκη ελευθερία μέσα και του είπε μάλιστα η Ευρυδίκη το τι συνέβαινε έξω και το υπάρχει πλάνο. Αυτό δεν ήξερε καν ότι υπάρχει πλάνο. Με την Καρολίνα και του περιέγραψε λίγο το πλάνο. Η Ευρυδίκη βάραγε το κεφάλι του στην κολόνα. Τι εννοείς? Ό,τι σου λέω. Βάραγε το κεφάλι του στην κολόνα. Δεν το πίστευε. Σου λέει έχει συμβεί αυτό. Είχε τρελαθεί. Παρόλα αυτά όμως. Συνέχισε με την ελευθερία και ανέπτυξε μια σχέση ερωτική. Ναι, γιατί σου λέει αυτό είναι τώρα, ό,τι έγινε, έγινε, προχωράμε. Εδώ είμαστε τώρα. Δεν το καταλαβαίνω. Ούτε προχωράει είναι. Αυτός και το ταπεραμέντο του. Ναι. Ο Μπάρτζης. Ο Μπάρτζης και ήταν ένα παιδί το οποίο αλήθειες λέει. Απλά πού το χάνει ο Μπάρτζης, δεν έχει τρόπο. Είναι μονοκόμματος. Είναι μονοκόμματος. Δηλαδή, και εγώ θα σου πω, αυτό είναι ένα ποτήρι, αλλά θα σου το πω με όμορφο τρόπο και το καταλάβεις την ποτήρι. Αν σου το πω με αγένεια. Δεν θα δώσει βάση στο ποτήρι. Ο Μπάρτζης είναι αυτό. Δηλαδή έχει δίκιο. Λέει αλήθειες μόνο, δεν λέει ποτέ ψέματα. Αν λέει ψέματα. Ό,τι έχει πει ισχύει. Απλά δεν έχει τρόπο και χάνει τον τρόπο του. Και αν έχει παρατηρήσει στα συμβούλια, δεν ξέρω να το βλέπει. Δεν ξέρω. Αν εγώ το βλέπω. Ναι, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει στα συμβούλια. Ότι πολλές φορές όταν πάει να πει κάτι ο Μπάρτζης, λέει κάτι και με τον τρόπο που το λέει, το ξεχνάνε αυτό που λέει και πάμε στον τρόπο που μας το λες. Και σβήνει. Γιατί σωστό, δεν έχει τρόπο. Αν είχε τρόπο. Είναι αυτό που λέμε, χάνει το δίκιο. Αν είχε τρόπο, δεν θα μπορούσαν να απαντήσουν. Κάποια πράγματα όμως μπορεί να τα ξέρεις και εσύ να γνώριζες κάποιες αλήθειες και να μην τις έλεγες. Ναι. Έχει να κάνει και με αυτό τι επιλέγουμε. Ναι. Για ποιο λόγο λέμε μια αλήθεια. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που. Αυτά που ξέρει ο Μπάρτζης μπορεί να τα ξέρανε κι άλλοι. Ναι. Τα είπανε. Απλά το θέμα είναι ποιος τα λέει. Ο Μπάρτζης ήθελε να τα πει. Και γιατί τα λέει.
Δηλαδή και τη σχέση ελευθερία με τον Πρίαμο που εκνευρίστηκαν. Εξενευρίστηκε και μαζί σου η ελευθερία και με τον Μπάρτζη. Θα μπορούσατε να μην το πείτε. Αυτό εδώ ο Χανταπάκης βγήκε μπροστά να την υπερασπιστεί. Αυτό το είπε ο Μπάρτζης γιατί τότε είναι μια ψηφοφορία που αγωνιστικά έπρεπε να βγει ελευθερία. Και δεν βγαίνει η ελευθερία. Και λέει γιατί ρε παιδιά, δηλαδή, έπρεπε δηλαδή, δεν βγάζουμε την ελευθερία για να έχει εγκόμενο Μάρος μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό το είπε. Αλλά και πώς το είπε με αυτόν τον τρόπο, χάθηκε. Μπορούσε να το πει λίγο πιο εκλεκτισμένα. Μπορούσε να το πει λίγο ήθελε πιο δηλαδή να χτυπήσει τον Μάριο. Όχι. Αυτό σου λέει ότι είναι αληθινός και ό,τι σκέφτεται το λέει. Θα μπορούσε να πει γιατί ναι. Να βγάλουμε την ελευθερία, πρέπει να βγει αγωνιστικά. Ναι. Αυτό λίγο το χάνει λίγο στη. Ωραία. Δεν ακούστηκε. Είναι πολύ ωραίο αυτό.